με πολύ αγώνα και πολύ προσπάθεια, γιατί πολύ μεράκι προσπαθούν να διακονήσουν και να προσφέρουν έργα αγάπης και διακονίας των ανθρώπων, των προσώπων εκείνων που είναι εικόνες του Θεού. Θυμίζουν ακριβώς τη λύση του Ευαγγελίου. Εφόσον επίησατε τούτο των αδελφών των ελαχίστων, εμεί επίησατε, αυτό ακριβώς γίνεται μέσα στο πνεύμα της αγάπης του ανθρώπου προς τον Θεό. Αυτές τις ημέρες ήταν τον πατέρα Βασίλειο, ο οποίος είπε δύο κουβέντες πολύ σπουδαίες. Ορθοδοξία και ορθόδοξη είναι να χαθείς ο ίδιος. Και έτσι ο καθένας χάνεται μέσα στην διαφορία της Εκκλησίας μας και βεβαίως αυτό είναι εκείνο το οποίο το καταξιώνει. Και το έργο το οποίο προσφέρει είναι ορμηγημένο και διαφωνεί τους ανθρώπους και πορεύεται η Εκκλησία και έτσι ο ένας με τον άλλο, καθένας με το δικό του το χάρισμα, υποδομή στο οικοδόμημα που λέγεται Εκκλησία, ενωρία, μικρόπολη, κοινωνία, δήμος και οτιδήποτε. Καθένας λοιπόν μέσα σε αυτό το πνεύμα της διακονής χορεύεται από την Εκκλησία και τον καλύτερο τρόπο, ιδιαιτέρως εσείς που πάνε ιδιαιτερώς με πολύ αγάπη. Ομοίως το ίδιο ισχύει και για τους δωρητές του χώρου, οι οποίοι παρεχόρησαν τον χώρο αυτό για τη διακονία της ενωρίας. Είναι πολύ ευλογημένο και πολύ χαρούμενο όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζοντας το τι συμβαίνει στην κοινωνία σήμερα προσφέρουν κάτι από τη δική τους την ουσία, την περιουσία δηλαδή, ώστε να γίνει μια ολοκλήρωση και να ολοκληρωθεί το έργο της διακονίας της ενωρίας. Η ενωρία ναι μεν έχει το αγιαστικό περιεχόμενο το οποίο οφείλει να ακολουθήσει και είναι το πρώτο. Η Θεία Λειτουργία είναι το κατεξοχήν μυστήριο της Εκκλησίας μας. Παράλληλα όμως συνεχίζει με έργα διακονίας. Και κάθε το οποίο τσέχεται μέσα από τον ναό, μέσα από την Αγία Τράπεζα είναι ευλογημένο, επιστρέφει πλέον όλη η δοξολογία πάλι στον ίδιο τον Θεό.